Φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε, ευτυχισμένο 2023 και ήρθε η ώρα για το πρώτο vlog αυτής της νέας χρονιάς, το οποίο δεν θα είναι με ραδιόφωνο, αλλά θα είναι με δορυφορική. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν δέχτη, να τον κάνουμε αναβάθμιση, έναν τον Octagon SF8008, φαίνεται πίσω εδώ στο βίντεο, από πάνω φαίνεται η τηλεόραση, παίζει, τι παίζει, παίζει Turkmenistan Sport, μιας και πριν εκεί έβλεπα αγώνα τη Lens με την Paris Saint-Germain που πήγε 3-1. Από πίσω ήταν άλλο το PC. Έχει ωραίο φόντο από το χωριό πάνω από τα Τζουμέρκα. Τέλος πάντων, και σήμερα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε δέχτη. Ελπίζω ο δέχτης να μην μου κάνει πολλά νεάζια, έτσι ώστε να βγει και το βίντεο σωστά. Αυτό που θέλω να δείξω τέλος πάντων. Πάμε σιγά σιγά να δούμε το δέχτη πως είναι βέβαια. Ένας Octagon SF8008 καινούριος. Πώς είναι η σχέση με τον παλιό. Πάμε να τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Αυτός είναι ο Octagon SF8008, αυτός είναι ο κόσμος δέχτης. Βλέπετε πως έχει πάνω τα κανά, πως τα λένε αυτά, τον εξαρισμό. Μπροστά δεν έχει διαφορά με τον παλιό, αυτή είναι η διαφορά με την πρώτη γενιά. Βέβαια στο software δεν έχει κάποια διαφορά, πιο πολύ είναι εδώ πέρα στα λειτουργικά, γιατί η κεραία στον άλλον το δέχτη που είναι εκεί πέρα τώρα που δουλεύει, η κεραία είναι πάνω από τα φύσματα, από τα tuner, και άλλη κεραία είναι νομίζω λίγο πιο πάνω από την πηγή που μπαίνεται αυτό, ενώ όλα τα άλλα εδώ που έχει μέσα, τα AV, τα RJ32, το HD, το Ethernet, είναι όλα και οι ίδια, δεν τα έχουν αλλαγμένα, SD card, recovery. Octagon, βλέπετε εδώ τι λέει, Ανατολού, γιατί ο δέχτης είναι στη Γερμανία φτιαγμένος, φτιάχνονται οι Γερμανία, ο Γερμανία, δεν ξέρω αν φτιάχνονται, είναι η γερμανική εταιρεία τέλος πάντων, αλλά τουρκικών συμφερόντων, και νομίζω πρέπει να είναι, ας πούμε, απόγονος των μηχανημάτων NetaSat, όσο τα ξέρω, όσο ασχολούνται τα τουρκικά και τα ξέρουν. Θα δείτε εδώ πώς είναι ο άλλος ο δέχτης, ο Τζενέρα, να το πούμε έτσι, δεν έχει, εδώ είναι η διαφορά, δεν φαίνονται εδώ, τα βγάλω λίγο έξω. Να το φαίνεται πώς είναι η ξέρωση το αλλιώς, με τον Gen 2. Εν τω μεταξύ, τι δείχνουν αυτοί εδώ ρε παιδιά τώρα. Γυμναστικές επιδείξεις χριστουγεννιάτικες. Ωραία πράγματα. Μιλάμε αυτό το Τουρκμενιστάν σπορ ώρες. Όταν δεν έχει κάποιο αθλητικό γεγονός, βλέπεις κάτι πράγματα. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Τι να πω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα ρυθμίσεις. Διαχείριση λογισμικού. Διαδικτυακό φλασάρισμα. Ανάκτηση λίστα. Οπ. Να βάλουμε 7-2 beta, λέει. Πάμε για την 7-2 beta. Βλέπω έχει και φρέσκια σημερινή. 1-1-23. Πάμε. Θα αντικαταστήσουμε αυτό. Αντίγραφο ασφαλείας ρυθμίσεων βεβαίως θα κρατήσουμε. Αχα. Ωραία. Αναβάθμιση, εφεδρεία, φλασάρισμα και επαναφορά όρων. Πάμε. Τώρα βλέπουμε εδώ κατεβαίνει τώρα το image. Θα γεμίσει μπάρα σιγά σιγά. Αν είχαμε καμιά κατουστάρα γραμμή θα το έκανε για πλάκα γρήγορα, αλλά εδώ πάμε με το πάσο μας. Είναι μια απλή 24 γραμμή wind, η οποία κλειδώνει στα 17,5, στα 18, καλά είναι βέβαια για το ΚΑΦΑ εδώ πέρα της περιοχής, το οποίο είναι σάπια αρχαία Ελλάδα. Ωραία, βλέπω ξεκινάει το flashing image, εντάξει εδώ βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει καλά το γλεντική. Αυτό γεμίζει τώρα, σιγά σιγά το κόψε τώρα. Overguide flashing tool. Ωραία, αφού μπήκαμε εδώ πάει να πει ότι γίνει τη δουλίτσα. Εντάξει, εδώ άμβρε και FM τι παίζει τώρα, Olympian στο σχολείο. Αυτά είναι. Για να μόλις τελειώσει εδώ επιστρέφουμε. Rebooting τώρα, για να δούμε. Δεν το γράφει ακόμα. Boot up.
άρχισε να μετράει για να δούμε τηλεόραση, δείξε OpenATV 7.2 Fast Restore in Progress. Το 8% είμαστε. Γραφειοδέκτης. Για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, το Fast Restore in Progress πήρε περίπου ένα δεκάλεπτο. Μπαπ, όμως βλέπω το κανάλι γύρισε εκεί που το είχαμε, το Τουρκμενιστάν. Για να δούμε. Να τα κανάλια, είναι όλα. Τώρα, λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Αν πάμε εδώ στο μενού, βλέπω τα μενού δεν έχουν αλλαγή. Χρήση και διεπαφή, ρυθμίσεις θεμάτων, να έχει μόνο το Merix. Οπότε εμείς τώρα πρέπει να πάμε, μόλις θα κάνεις αυτό, για παράδειγμα το Fast Restore, θα πάμε στο πρόσθετα, λήψη προσθέτων, πατάς πάλι το πράσινο κουμπάκι δύο φορές. Όπα, μισό λεπτό. Πρώτα πρέπει να δούμε αν έχει συνδεθεί στο ίντερνετ. Δεν έχει συνδεθεί στο ίντερνετ, έτσι. Όχι, έχει συνδεθεί. Να το. Α, θες να είσαι σίγουρος ότι συνδέθηκε στο ίντερνετ. Κάτσε. Να είμαι σίγουροι ότι συνδέθηκε στο ίντερνετ. Συνδέθηκε στο ίντερνετ. Λοιπόν, 192 πήρα IP αυτήν. Έχει συνδεθεί στο ίντερνετ εφόσον το κομπιούτερ μου είδε αυτό. Οπότε, πάμε να κάνουμε δουλειά μας αυτή. Πρόσθετα. Λήψη προσθέτων. Πρέπει να κατεβούν τα πρόσθετα έτσι ώστε να κατεβάσουμε το skin του Ηλία. Πρώτα κατεβάζουμε το skin του Ηλία, το βασικό, και μετά βάζουμε τα υπόλοιπα τα skin. Θα σας δείξω μετά πώς θα τα βάλουμε και αυτά. Έλα, κατέβαινε. Τι μετέλεια έχει αυτή η παιδιά εκεί πέρα. Τώρα την είδα εδώ, να τη. Τα μετάλλια του κορίτσι. Κάποια αθλήτρια θα είναι και στο Τουρκμενιστάν, ποιος ξέρει και κέρδισε. Ανάτα. Ωραία. Skins. Έχει διάφορα skin εδώ. Ο Ηλίας τώρα το ανέβασε πρόσφατα. Να το. Να το, κατέβαινε, έλα. Άντε ρε. Πρόοδος εκτέλεσης. Περιμένουμε λίγο εδώ πέρα. Αυτή λέει το ποιηματάκι του εκεί. Ορίστε, η εκτέλεση ολοκληρώθηκε. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα μενού, ρυθμίσεις, χρήση και διεπαφή χρήστη, ρυθμίσεις θεμάτων, γιατί δεν το έχει. Και δεν το κατέβασε ρε. Δεν το κατέβασε, για να δούμε. Πάμε άλλη μία. Πάμε άλλη μία λήψη προσθέτων. Skins. Να το. Θέλω να γίνει τέτοιο. Command fail to capture privilege look resource temporary unavailable. Δηλαδή αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμο, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον Ηλία τι γίνεται. Μισό λεπτάκι. Το έκανα μια πανικίνηση στο ρημάδι. Μήπως τώρα το διπάρει. Για πάμε.
Εντάξει, τα πανηγύρια εκεί καλά κρατάνε, να φαίνονται από πίσω. Χορεύουν αυτοί. Προεδράρα, εδώ φωτογραφία. Άιντε, ρε μάνα μου, τώρα κατέβαινε. Για να δούμε. Θα το δει αυτή τη φορά, θα το κατεβάσει. Installed λέει, για να δούμε. Τα περνάει και γρήγορα και δεν προλαβαίνει να δείξει αν το πέρασε το skin μέσα. Για πάμε τώρα. Ρυθμίσεις. Χρήση και διεπαφή χρήστη. Να το, τώρα κατέβηκε. Ήθελε πανεκκίνηση. Πάμε εκεί, πάρτε το. Ορίστε, εντωμεταξύ τα έχει κρατήσει όλα μέσα. Παπνά το με το σκηνάκι μας, το ωραίο, προσπαθεί να εντοπίσει, να το εντοπίσει και το κανάλι, ξεκίνησε. Είδατε, παιδιά, ότι σε ένα 20 λεπτό, ένα μισάρο μας πήρε, εντάξει, λόγω ότι είχαμε και αυτό το θεματάκι έτοιμο, και κατέβηκε αυτό, έτοιμος ο δέχτης, λειτουργικότατος. Να, εδώ πέρα. Τα κανάλια όλα μέσα όπως τα έχω κατεβασμένα πριν, ορίστε, ένα TV, πάμε να δούμε αν παίζει DJ και η ERT. Πάμε τώρα εδώ στις πάμε εδώ τώρα στις 39 4Ε, για να δούμε το 4Ε ότι έχει τέτοια ώρα. Κάτι θα ψέλουν οι παπάδες εδώ λογικά. Δεν σας είπα εγώ, έχει ψέλουν πάντα με τη Μονή Κίκου Λευκοσία συνδέεται αυτή. Να δούμε ΑΕΤΣΔ. Άνοιξε κατευθείαν. Έτοιμο. Είδατε μέσα οι ρυθμίσεις για να παίζουν τα κρυφά μπις της DJA, γιατί τα έχουν κρυφά αυτά, ενώ αυτό π.χ. εδώ πέρα βλέπετε θα ανάψει η ένδειξη μπις, αλλά δεν το έχω περάσει το κλειδί. Θα κάνουμε μετά δοκιμή εδώ πέρα το άλλο το προγραμματάκι. Ορίστε και ο αντένα. Παίζει. Εδώ στην Άρτα δεν μπορούμε να δούμε HD τα προγράμματα αυτά. Να είναι καλά ο δορυφόρος και που τα έχουν εκεί τα κανάλια και τα βλέπουμε έτσι HD. Γιατί αν περιμένουμε να τα βάλουν ποτέ πήγε, ελάτε να μου πείτε και εμένα. Ορίστε και η Ετένα. Η Ετένα απλή. Η High Definition. Η Ερτα έχει όλα τα κανάλια κρυφά μπις. Χωρίς flag δηλαδή. Και πρέπει να κάνεις μια μετατροπή μες στο δέχτε ένα αρχιάκι για να στα ανοίξει. Μόνο το Earth News έχουν ελεύθερο, ορίστε. Παίζει ελεύθερο το Earth News. Το Earth World είναι στην 19.30, 17.30. Έχει χορούς, πανηγύρια, γλέντια. Παίζουν και Αλβανοί ελεύθερα αυτές τις μέρες. Για να δούμε, τα έχουν ακόμα ελεύθερα οι Αλβανοί τα κανάλια. Να τα. Τα έχουν αφήσει ελεύθερα όλα τους τα κανάλια Αλβανοί. Δηλαδή, άμα δείτε εδώ, ορίστε. Κανάλι Dead Drama. Και τα αθλητικά έχουν ελεύθερα. Ωραία πράγματα. Έχουν λειτουργικό πρωτάθλημα οι Αλβανοί. Βέβαια, εικόνα τους είναι άθλια, δεν έχουν καλή εικόνα στα κανάλια τους. Τουλάχιστον στις δικές παραγωγές τα κανάλια έχουν κάπως παλεύεται. Αλλά άμα δείτε τι εικόνα έχουν τα άλλα τα κανάλια, πώς τα παίρνουν, π.χ. εδώ το Ράδιο Σκυπτάρ, να πούμε, ενώ άμα το δεις στις 16 έχουν πιο ωραία εικόνα από ότι εδώ. Τέλος πάντων, ο δέχτης είναι έτοιμος, όπου θα τον πας θα πάει. Πάμε εδώ π.χ. πάμε τώρα στις 31.30, να δούμε αν θα παίξει εδώ το θρησκευτικό του Τρινίτας. Έλα, μετακινείται, σου δείχνει και ωραία το σκιν ότι μετακινεί το πιάνο. Να τι παπάδες. Ο δέχτης είναι έτοιμος προς χρήση. Λοιπόν, να δούμε αν θα παίξουν και τα προγραμματάκια που πρέπει να βάλουμε μέσα με το 7-2. Αυτά, παιδιά, ο δέχτης είναι έτοιμος και τέτοια. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπαίνει μέσα από το FTP και του βάζει ό,τι άλλο έξτρα θέλει να δουλέψει, π.χ. για μπισκότα, για γραμμούλες και για ό,τι άλλες μαλακίες.
Αυτός ήταν ένας γρήγορος οδηγός τέλος πάντων, για το πώς θα αναβαθμίσετε το έναν Octagon SF8008 από 6,4 σε OpenATV 7.2. Να είστε πάντα καλά και θα τα πούμε σύντομα με ένα άλλο vlog. Καλό σας βράδυ.